στην Προεδρία. Έλα, Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και πάλι, αγαπητή. Θα ρωτήσουμε πώς είσαι και δεν είναι τυπικό. Αρκετά κουρασμένος όπως όλοι μας, αλλά και με αρκετό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις, mm-hmm. για τα αποτελέσματα και για το τι πρόκειται από εδώ και πέρα ενδεχομένως να συμβεί. Άγγελε, έχεις κάνει μια πιο σε βάθος ανάλυση των αποτελεσμάτων, αν έχεις τα στοιχεία στη διάθεσή σου για να τα κωδικοποιήσουμε ή μάλλον να τα αποκωδικοποιήσουμε στη συνέχεια? Προσπαθούμε. Έχουμε κάποια στοιχεία, αλλά ακόμα προσπαθούμε να τα διασταυρώσουμε ουσιαστικά με εκλογικές έρευνες. Γίνεται μια επεξεργασία εξ όσων γνωρίζω ήδη για τις αθρηστικές κατανομές στο φύλλο, ενδεχομένως κάποια στοιχεία ηλικίας και γεωγραφικά, τα οποία ωστόσο δεν είναι έτοιμα. Οπότε μόνο υποθέσεις εργασίας συνεχίζουμε να κάνουμε. Το πρώτο το οποίο φαίνεται ότι σίγουρα έχει συμβεί είναι το εξής. Παρά τις λέγαμε ότι υπάρχουν δύο βάσιμες υποθέσεις. Είτε οι ψηφοφόροι του κύριου, του κυρίου Κασελάκη, δεν θα, μερίδα αυτών, δεν θα πήγαινε στις δεύτερες εκλογές ακριβώς θεωρώντας το αποτέλεσμα δεδομένο. Η μία δεύτερη υπόθεση εργασίας, η απογοητευμένη από τη δεύτερη θέση της κυρίας Αξιόγλου, δεν θα πήγαιναν από την άλλη μεριά αυτή σε μεγαλύτερο βαθμό στην κάλπη. Από ό,τι φαίνεται πάντως έγιναν και τα δύο. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπήρχε μία μικρή αποσυσπήρωση των ψηφοφόρων της κυρίας Αξιόγλου από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο, μία αντίστοιχη, ενδεχομένως λίγο μικρότερη των ψηφοφόρων του κυρίου Κασελάκη από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι εφησυχασμός περισσότερο. Εφησυχασμός, ακριβώς. Θεωρούσαν πολλοί ότι έχει λήξει η ιστορία, με απλά, από την πρώτη Κυριακή. Και φαίνεται, αυτό το λέω με δεδομένα που έχω στο χέρι μου και ευθυγραμμίζονται τελικά με το αποτέλεσμα, προεκλογικά εννοώ, ότι υπήρχε και μία μικρή μετακίνηση ψηφοφόρων και της κυρίας Αχτσιόγλου και του κυρίου Τσακαλώτου προς τον κύριο Κασελάκη, μικρή αλλά υπαρκτή, ορατή, προφανώς σε μια λογική του να πάει ο κόσμος με το νέο status quo, με τον ναι. νικητή. Πάντως, το αντίστροφο Άγγελε, έχει, συγγνώμη, το αντίστροφο έχει, παρατηρήθηκε. Μην φύγουμε από αυτό, γιατί... Στο ίδιο λέω. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί έχουμε τον ίδιο αριθμό, η διαφορά είναι η ίδια. Δηλαδή έχει γίνει όλο αυτό που μας περιγράφει ο Άγγελος. Υπάρχουν απογοητευμένοι, εφησυχασμένοι, μετακινήσει τον Αντάλλο. 13.000 ψήφου ήταν διαφορά και την προηγούμενη Κυριακή. Όχι, τώρα είναι μεγαλύτερη. Ναι, και... λίγο μεγαλύτερη. Ναι, λίγο μεγαλύτερη. Πώς? Θα κάτσει να είναι κατά 1.500 λογικά. Αν σκεφτεί ότι ήταν μόνο οι δύο υποψήφοι. Ναι, όχι, μιλάμε περίπου για την ίδια κατάσταση. Κάναμε όλη αυτή τη συζήτηση. Τελικά νομίζω δεν την κάναμε κακώς, υπό την έννοια ότι πρέπει να συνέβησαν ταυτόχρονα διάφορες μεταβολές, οι οποίες τελικά απλώς αλληλοεξουδετερώθηκαν. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Εγώ επιμένω στο ερώτημα, αν φύγαν κάποιοι από τον κύριο Κασελάκη για να πάνε στην κυρία Χτσιόγλου, γιατί έχει αυτό τη σημασία του? Συνέβη και αυτό σε πολύ μικρότερο βαθμό. Τη μεγαλύτερη συσπήρωση από ό,τι φαίνεται την είχε ο κύριος Κασελάκης. Υπήρχε ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 1-2%. Φαίνεται, ξαναλέω, αυτό είναι μια εκτίμηση προεκλογική, η οποία φαίνεται ότι ευθυγραμμίζεται με τα τελικά αποτελέσματα. Ναι. Οι οποίοι τελικά μετακινήθηκαν πράγματι προς την κυρία Αξιόγλου. Μάλιστα. Τώρα, κάτι άλλο σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων μελών ή αν κινητοποιήθηκαν εν τέλει τα παλαιότερα μέλη του κόμματος που δεν είχαν ψηφίσει στις πρώτες κάλπες για να πάνε να ψηφίσουν στις επαναληπτικές εκλογές, υπάρχουν τέτοια δεδομένα? Δεν έχουμε, αλλά και πάλι επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι η κατανομή της ψήφου είναι τέτοια που τελικά ευνόησε ή δεν ευνόησε και τους δύο υποψηφίους στον ίδιο βαθμό, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα παλαιότερα μέλη, επί των οποίων πάλι υπήρχε μια συζήτηση, όχι, εμείς τους χρειαζόμαστε γιατί αυτό θα μας ευνοήσει. Έλεγε ναι. άλλη πλευρά, όχι, να τους κινητοποιήσουμε γιατί θα ευνοήσει εμάς. Τελικά ούτε αυτό ισχύει. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι και τα παλαιά μέλη, περίπου με την ίδια κατανομή... Σε μια αναλογία δηλαδή πάλι ήταν η επιλογή. Παλιός καινούριος, έτσι ήταν τα πράγματα. Ακριβώς.
φάνηκε ότι είχε παγιωθεί ένα συσχετισμός είτε σε νέα μέλη είτε σε παλαιότερα μέλη και τα λοιπά, ο οποίος επηρέασε και αυτούς οι οποίοι ήρθαν αυτή τη φορά στην κάλπη. Η τελευταία εβδομάδα, δηλαδή εκεί που είχαμε την αναμέτρηση μεταξύ των δύο σε αυτό το μεσοδιάστημα, κόστισε πολιτικά σε κάποιον ή έδωσε πόντους σε έναν από τους δύο? Δηλαδή όλοι είπαμε, και κανείς δεν είχε αντίρρηση από αυτό, ότι ήταν τουλάχιστον ένα φραστικό λίσθημα αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης για το κρατήδιο. Όπως επίσης ασκήθηκε μία κριτική και στην κυρία Χτσιόγλου για την, σε εισαγωγικά το βάζω, υπερευαισθησία που έδειξε και τη διαμαρτυρία της, γιατί ο κύριος Κασελάκης την αποκάλεσε Έφη, ενώ τον κύριο Τσακαλώτο τον μνημόνευσε με το ονοματεπώνυμό του. Ή το ότι η κυρία Χτσιόγλου εμφανίστηκε αρκετά πιο πολιτική σε αυτό το γύρο. Αυτό επηρέασε τα δεδομένα και τις καταστάσεις ή ήταν ένα προδιαγραμμένο αποτέλεσμα? Η εκτίμησή μου είναι ότι τελικά δεν επηρέασε σε βαθμό, φαίνεται και από το αποτέλεσμα, ο οποίος να οδήγησε σε κάποια ανατροπή. Αν και εγώ είχα κάνει την εκτίμηση ότι ενδεχομένως κάποια ολισθήματα του κύριου Κασελάκη ή ενδεχομένως και μία αλλαγή στη στάση της κυρίας Αχτσιόγλου, λίγο πιο πολιτική απέναντι στον κύριο Κασελάκη, να είχαν κάποιο αποτέλεσμα, φαίνεται ότι λίγο πολύ οι αποφάσεις είχαν ληφθεί από τον πρώτο γύρο. Μάλιστα. Όσοι αποφάσισαν στον πρώτο γύρο να ψηφίσουν κάτι, σε πολύ μεγάλο βαθμό το έπραξαν και στον δεύτερο. Όπως επίσης, ένα ακόμα χαρακτηριστικό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι, για παράδειγμα, φαίνεται και προεκλογικά ότι όπως αναμέναμε, οι περισσότεροι οι οποίοι στήριξαν τον κύριο Νίκο Παπά κατευθύνθηκαν, όχι όλοι τους, αλλά η πλειοψηφία τους προς τον κύριο Κασελάκη, όπως επίσης και η πλειοψηφία αυτής της μικρής μερίδας που ψήφισε τον κύριο Τζουμάκα προς την κυρία Χτσιόγλου. Και γενικά, του κύριου Τσακαλώτου πήγε η πλειοψηφία στην κυρία Χτσιόγλου τελικά? Η πλειοψηφία, αλλά όχι πάλι με συμπαγή τρόπο. Υπήρχαν από ό,τι φαίνεται και διαρροές προς τον κύριο Κασελάκη και μάλιστα αξιοσημείωτες, ενδεχομένως να είναι μεταξύ 5 και 10% των ψηφοφόρων του πρώτου γύρου, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι τελικά δεν πήγαν να ψηφίσουν καθόλου. Μάλιστα. Πάντως, νομίζω ότι η είδηση είναι ότι τελικά δεν είχαμε κάτι εντυπωσιακό να συνέβη, παρότι καταλαβαίνω ότι όλοι κάναμε διάφορες υποθέσεις εργασίας μεταξύ της πρώτης Κυριακής και της δεύτερης. Τα πράγματα παρέμειναν περίπου όπως συνέβησαν την πρώτη Κυριακή. Μάλιστα. Άγγελε, να ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση. Ναι, ναι. Καλή δύναμη. Καλά κουράγια τώρα. Τι να πούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι αυτό το τελικό